Εργασίες που ανέρχονται στα 2 εκατομμύρια ευρώ έχουν εκτελεστεί μέχρι στιγμής στο νέο γεροκομείο της Μητρόπολης, σύμφωνα με τον Μητροπολίτη Ιωαννίνων, κύριο Μάξιμο, που συνεχίζει να ζητά από όλους να ενισχύσουν το μεγάλο project. Ο κύριος Μάξιμος μίλησε για ένα τρελό σχέδιο που ξεκίνησε χωρίς να υπάρχουν τα απαιτούμενα ποσά, ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ συνολικός προϋπολογισμός, και που μέχρι στιγμής, εξαιτίας της προσπάθειας όλων, έχει φτάσει να καλυφθεί ο μισός προϋπολογισμός. Το νέο γεροκομείο της Μητρόπολης Ιωαννίνων, όπως ανέφερε ο Μητροπολίτης, δεν είναι ένα σχέδιο που αφορά την ίδια τη Μητρόπολη, αλλά ένα project που αφορά το σύνολο της κοινωνίας. Εμείς πιστεύουμε στο Θεό. Και ο Θεός δεν μας αφήνει. Δηλαδή, όταν κάνουμε εμείς το κομμάτι που μας αναλογεί, έρχεται και ο Θεός και συνεργεί τα πάντα προς το συμφέρον. Ξέρετε ότι αρχίσαμε γυμνοί, χωρίς να έχουμε τίποτα. Ήταν μια τρέλα αυτό το πράγμα. Μια τρελή απόφαση να αρχίσει ένα έργο που θα κάνει 4,5 εκατομμύρια για μην έχεις φράγκο. Με την πίστη ότι ο Θεός θα μας ευλογήσει και ότι και κάποιοι άνθρωποι θα ευαισθητοποιηθούν και επίσης θα βοηθήσουν. Τώρα φτάσαμε στο σημείο να έχουμε κάνει εργασίες για 2 εκατομμύρια ευρώ, οι οποίες είναι και πληρωμένες. Δεν τις χρωστάμε δηλαδή. Ευελπιστούμε ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα φτάσουμε στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ που θα είναι πληρωμένα. Εγώ θέλω ήδη αυτές τις μέρες να κάνουμε τα χαρτιά να αρχίσουμε πάλι μια λαχιοφόρα αγορά για αυτόν τον σκοπό, δια της Μητροπόλεως που έχει το δικαίωμα να διενεργήσει αυτό το πράγμα και τα χρήματα, όπως και την προηγούμενη φορά πριν 2 χρόνια, να διατεθούν για αυτόν τον σκοπό. Ελπίζω ότι αυτή τη φορά θα ανταποκριθούν περισσότερο γιατί βλέπουν τον αγώνα που κάνουμε. Εγώ έχω γίνει γύφτος, έχω γίνει ζητιάνος, δεν ντρέπομαι γι' αυτό, το πιστεύω και το κάνω. Αλλά όπως είπα και άλλες φορές, θα πρέπει να έχουμε βοήθεια και από εδώ. Δεν βοήθησαν από εδώ. Δεν από άλλους θα έχουμε την ελάχιστη, γιατί αυτές είναι οι δυνατότητες. Από άλλους ευελπιστούμε ότι θα έχουμε τη μέγιστη όταν και εφόσον έχουν τις δυνατότητες. Μέχρι τώρα δεν είχαμε βοήθεια από εδώ. Ούτε οι μεγάλες εταιρείες σε βοήθησαν. Όχι, αλλά για να πούμε και την αλήθεια, εγώ δεν τους ενόχλησα ιδιαιτέρως. Το είπα γενικώς. Και το είπα γενικώς και δεν όχτισα ιδιαίτερος, διότι εγώ είμαι πάνω της αρχής. Θα πρέπει πρώτα να κάνουμε, να δείξουμε ότι δεν λέμε μόνο ότι κάνουμε, ότι το εννοούμε αυτό που λέμε, και μετά όταν δουν, να ευαισθητοποιηθούν και αυτοί και να κάνουν ό,τι μπορούν. Τώρα όμως έχει προχωρήσει, δηλαδή έχει γίνει το μισό έργο. Και το πιο ουσιαστικό, το πιο δύσκολο, διότι αυτά που έγιναν ήταν πολύ δύσκολο να γίνουν, δεν ήταν εύκολο. Λοιπόν, αυτά έγιναν. Η αρχή έγινε, φτάσαμε στο μέσο, θα του περάσουμε το μέσο. Οπότε τώρα θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν και οι υπόλοιποι και να βοηθήσουν. Δεν είναι καλό να μην βοηθούν οι άνθρωποι από εδώ, διότι αυτό δείχνει μια έλλειψη ευαισθησίας και έλλειψη κατανόησης ότι αυτό το πράγμα δεν αφορά εμένα. Αφορά τους γονείς μας, αφορά τους πατεράδες και τις μανάδες μας. Ενδεχομένως κάποια στιγμή να αφορά και εμάς τους ίδιους. Δεν είναι μακριά. Και δεν ξέρουμε αύριο πώς θα είμαστε. Και είναι μεγάλες οι ανάγκες, Σεβασμιότητα, και το γνωρίζουμε και από τη λειτουργία των γυροκομείων, που ανανεώνεται και τη συνεργασία και με τον Δήμο Ιωαννιτών για τον οίκο Ευγυρίας. Είναι μεγάλες οι ανάγκες. Εμείς έχουμε γύρω στα 160 τόσα άτομα τώρα αυτή τη στιγμή. Και στις δύο μονάδες, δηλαδή και στο ζωγράφιο που αναφέρατε πριν και στο δικό μας, των ζωσιμάδων. Αλλά δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν. Και όπως έχουμε πει, αυτό το καινούριο πράγμα που γίνεται θα είναι και πολύ δύναμο. Δηλαδή θα έχει και δύο δομές, οι οποίες είναι ιδιαίτερες δομές, τις οποίες έχει πολύ ανάγκη ο τόπος, γιατί δεν υπάρχει τίποτα. Είναι μια αναγκαιότητα για την πόλη μας, για το χώρο μας, και είναι μια δραστηριότητα την οποία πρέπει όλοι, επαναλαμβάνω, άλλος λιγότερο ανάλογα με τις δυνατότητες, άλλος περισσότερο, να την υποστηρίξουμε. Εμείς δεν υποστέλουμε τη σημαία έτσι κι αλλιώς. Ξέρετε ότι 10 χρόνια έκλεισα, 10 χρόνια εδώ, η Μητρόπολη είναι εργοτάξιο. Δεν μπορούμε να τα μετρήσουμε τα έργα μας. Ευλόγησε ο Θεός με τα δυο τα χέρια. Ευχαριστούμε και τον Θεό, ευχαριστούμε και τις αρχές, ευχαριστούμε και τους ανθρώπους που μας βοήθησαν, είτε ήταν από εδώ είτε ήταν από αλλού. Είμαστε ευγνώμονες σε όλους. Θέλουμε, όσο μας δίνει ο Θεός υγεία και όρεξη, να συνεχίζουμε έτσι, για το καλό του τόπου. Δεν έχουμε κανένα προσωπικό συμφέρον. Αγωνία έχουμε, περνάμε δύσκολα με όλα αυτά με τα οποία καταπιανόμαστε, αλλά το κάνουμε παρόλα αυτά με χαρά, με διάθεση και με την ελπίδα ότι πάντα ο Θεός, βλέποντας τις προσπάθειες, θα μας ευλογήσει. Μέχρι τώρα μας ευλόγησε σκανδαλωδώς και με τα δύο τα χέρια. Τον ευχαριστούμε πολύ και επαναλαμβάνω, ευχαριστούμε πολύ και τους ανθρώπους καλής θέλησης, οι οποίοι μας βοήθησαν και μας βοηθούν.